Ο 85χρονος συνταξιούχος οικοδόμος Νίκος Δρακάκης από τη Λάστρο της Ιτίας οδηγεί τον ανταποκριτή της Κρήτη TV Νίκο Πετάση στα απομεινάρια μιας εγκατάστασης που παραπέμπει σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις σε αρχαίο ελαιοτριβείο. Ναι, ο βράχος είναι σκαλισμένος. Και κατεβάζω τον ράτα, μαζεύω από το. Φαίνεται και κάνω τώρα τρίχτερο. Ο 85χρονος που έχει βρεθεί πολλές φορές τα τελευταία χρόνια ως περιπατητής στο ύψωμα το οποίο βρίσκεται βόρεια της Ιεράπετρας έπεφτε συνεχώς πάνω σε νέα για τον ίδιο ευρήματα. Από λαξευμένες πέτρες έως και ένα ολόκληρο υδρευτικό σύστημα, αλλά και μια δεξαμενή που στην πορεία του χρόνου έκανε φτερά. Ναι, ναι, εδώ είναι το λούκι, ήταν και μια δεξαμενή πέτρινη, περίπου ένα 80x1 μέτρο, αλλά εξαφανίστηκε, σπάσανε την πέτρα, πελεχητή πέτρα. Ναι, εγώ είχα την εντύπωση ότι ήταν πατητήρι, ναι, που είχαν παλιά. Αλλά τελικά, άμα είδα το κανάλι, λέω σίγουρα ήταν για νερό. Όπως εξηγεί ο ίδιος, ένιωσε την υποχρέωση να ενημερώσει τις αρχές για να μελετήσουν και να προστατεύσουν το χώρο, έργο που έφερε σε πέρας ο Νίκος Πετάσης, ενημερώνοντας άμεσα την προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Λασιθίου, Χρύσα Σοφιανού. Αμαρτία είναι να χάνονται τα παλιά πράγματα. Αρχίζει το δίαμα, αξίζει κάτι ακόμα. Να εκτεθεί κάπου δηλαδή. Α, ναι, 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 το βλέπω κόσμο, ναι. Αυτό τι είναι, μπανιέρα, ναι, τι είναι, δεν ξέρω. Μοιάζει με μπανιέρα. Η ευρύτερη περιοχή έχει δώσει στο παρελθόν ευρήματα, κυρίως της ρωμαϊκής περίοδου, και συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των αρχαιολόγων για την ύπαρξη διάφορων βιοτεχνικών εγκαταστάσεων. Η πρώτη επισκόπηση του φωτογραφικού υλικού παραπέμπει σε υπολείμματα αρχαίου ελαιοτριβείου. Και η ίδια συμπληρώνει με έμφαση ότι είναι εντυπωσιακό ότι και στη σημερινή εποχή οι σύγχρονοι ιεραπετρίτες σχεδιάζουν να δημιουργήσουν στην ευρύτερη περιοχή το βιομηχανικό τους πάρκο.